Το αεροδρόμιο της Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος έχει μπει πλέον και επίσημα σε καλοκαιρινούς ρυθμούς επιβατικής κίνησης, προχωρώντας μάλιστα και στις απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης των υπηρεσιών του. Παράλληλα, όπως είχε κάνει γνωστό προς λίγων ημερών, μέσω μιας σύσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα ή πιο συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Λούσι, ο διευθυντής της Fraport Greece και το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος Νίκος Δασκάλου, οι εργασίες που συνεχίζονται κανονικά αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους. Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση πέραν της πολύ αρχικής που οφειλόταν στη μία έκδοση κάποιας οικοδομικής άδειας από το κράτος. Από εκεί πέρα τα έργα τρέχουν με ηλικιώδεις ρυθμούς. Όποιος πάει στο αεροδρόμιο μπορεί να το δει ότι είναι σχεδόν όλο παντού εργοτάξιο. Υπάρχουν δηλαδή construction sites παντού. Οπότε δεν υπάρχει καμία τέτοια καθυστέρηση και η συμβατική μας υποχρέωση είναι για την Καβάλα ότι τέλος του χρόνου όλα τα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί και θα έχουν παραδοθεί προς χρήση. Παράλληλα, όχι στην αλλαγή δρομολογίων από το Λαύριο και ναι στην αύξηση των δρομολογίων από Καβάλα, φαίνεται να ζητάν Λίμνος και Λέσβος. Και πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών, Ταξιδιωτικών και Ναυτικών Πρακτόρων Λέσβου, Παναγιώτης Κατζηκυριάκος, μέσω του ραδιοφώνου του Λίμνος FM 100. Έχουμε κάποια έκπληξη αρνητική. Εντάξει, τουλάχιστον έχουμε μια καλή συχνότητα στα δρομολόγια όσον αφορά και το κομμάτι Μυτιλίνη, Λίμνο, Καβάλα. Όσον αφορά και το Καβάλα, Μυτιλίνη, και το Λίμνο, Καβάλα, το τοπικό ας πούμε δρομολόγιο, νομίζω είναι εξυπηρετή από ό,τι φαίνεται, ικανοποιητικά. Και όσον αφορά και το κομμάτι Μυτιλίνη, Χίο, Πειραιά, νομίζω ότι θα μπει εμβόλυμα και τον ίσω Χίο τα Σάββατα. Με τον ίσω όμω και το Σάββατο, νομίζω θα μπορέσουμε λίγο να κρατήσουμε μια καλή συχνότητα στα δρομολόγια. Αυτό που μα ανησυχεί και θα το δείξει η πορεία είναι η διάρκεια του ταξιδιού. Γιατί εντάξει, μπορεί μέσα στο σύστημα να φέρει θα κάνουμε 11,5 ώρε, αλλά δεν ξέρω αν στην πράξη θα γίνεται αυτό. Και έχουμε μια άλλη ανησυχία, είναι επειδή τα καράβια είναι ταλαιπωρημένα, μήπω λόγω των ταξιδιών, μήπω έχουμε βλάβε, το οποίο εντάξει, γίνεται αυτό. Και ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Θα το δείξει αυτό βέβαια το μέλλον. Επίσης, για τη Λίμνο, τα νέα δεδομένα για την καλοκαιρινή περίοδο έχουν ως εξής. Το Πήγασος παραμένει στη γραμμή όσο έχει και με τα δρομολόγια που ήδη έχει ανακοινώσει η εταιρεία. Το πλοίο Μύκονος θα αναλάβει και φέτος να πραγματοποιεί ένα δρομολόγιο την εβδομάδα, συνδέοντας τη Λίμνο με την Καβάλα και τον Πειραιά. Και τέλος, το πλοίο Ρόδος θα αντικατασταθεί από το πλοίο Διαγόρας με την εταιρεία, να επιθυμεί την αύξηση των δρομολογιών από 2 σε 3 και ίσως ακόμα και σε 4, λειτουργώντας κατά κάποιο τρόπο και ως μέσο ενδοεπικοινωνίας των νησιών Λίμνου και Λέσβου. Επίσης, φοιτητές και καθηγητές από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου της Γερμανίας υποδέχθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας Ηλίας Καλανταρίδης στο Δημαρχείο Καβάλας. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η γνώση των φοιτητών αναφορικά με τους προορισμούς του σκεπτικού προορισμού στο Δήμο Καβάλας. Αυτές τις ημέρες βρίσκονταν στην πόλη της Καβάλας γύρω στους 15 φοιτητές από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου και συγκεκριμένα από το τμήμα που ασχολείται με τον τουρισμό, μαζί με 2 καθηγητές τους, οι οποίοι κάνανε μία έρευνα, μία μελέτη, συζήτησαν με όλους τους φορείς της πόλης, οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Και το αποτέλεσμα της εργασίας τους παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα. Είναι μία συνεργασία η οποία έχει αναπτυχθεί μέσω της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης και σκοπός της είναι να προάγει τον θρησκευτικό τουρισμό στην πόλη της Καβάλας. Το βαπτιστήριο της Λιδίας, ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων αλλά και η αρχαία Εγνατία Οδός τέθηκαν στο τραπέζι της συζήτησης, με τους φοιτητές να δηλώνουν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για την περαιτέρω επίσκεψή τους. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε 3 σημεία, συγκεκριμένα στο πώς μπορεί να αναδειχθεί και τι ακριβώς χρειάζεται ό,τι αφορά τον χώρο του βαπτιστηρίου της Αγίας Λιδίας, τον αρχαιολογικό χώρο Φιλίππων, όπου πλέον γνωρίζουμε όλοι ότι είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς της UNESCO, η Εγνατία Οδός και πώς μπορεί αυτή να συνδέσει την πόλη της Καβάλας με τους χώρους που προανέφερα, το γνωστό λοιπόν μονοπάτι το οποίο βρίσκεται τα απομεινάρια θα λέγαμε της Εγνατίας Οδού στις παρυφές της πόλης μας, πώς μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί έτσι ώστε να τραβήξει τον επισκέπτη να περπατήσει πάνω σε αυτή τη διαδρομή. Την ίδια στιγμή η Καβάλα πρωταγωνιστεί σε δισέλιδο αφιέρωμα βουλγαρικής έκδοσης του μεγάλου και γνωστού διεθνώς επιχειρηματικού οικονομικού περιοδικού Economist, το οποίο δημοσιεύτηκε στην γειτονική χώρα την Παρασκευή 18 Μαΐου. Το αφιέρωμα ήταν απόρρια του Fam Trip, το οποίο έγινε Σαββατοκύριακο 12 και 13 Μαΐου με βούλγαρους δημοσιογράφους. Like a lot the restaurant we are and the first 2 hours we are in Καβάλα.
και η Γέλενα και οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι και bloggers είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, γιατί τους άρεσε πάρα πολύ και αυτό το σήμα της πόλης και φυσικά και το υπόλοιπο που θα δουν την πόλη μας. Τέλος, με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο κύκλος των επισκέψεων δημοσιογράφων και bloggers, οι οποίοι επισκέφθηκαν την Καβάλα τις προηγούμενες ημέρες με στόχο την τουριστική προβολή του τουριστικού προορισμού και της γαστρονομίας της περιοχής. Την ίδια ώρα, με την παλαιότερη αναδιάρθρωση της ελληνικής αστυνομίας, είχαν καταργηθεί οι υπηρεσίες της τουριστικής αστυνομίας και στο αστυνομικό τμήμα Καβάλας αλλά και στο αστυνομικό τμήμα Θάσου. Ωστόσο, χθες υπήρξε δημοσίευση προεδρικού διατάγματος που διόρθωσε προηγούμενο του 2017, ενώ στις διορθώσεις προβλέπεται η λειτουργία γραφείου τουρισμού σε Καβάλα και Θάσο. Ουσιαστικά επανέρχεται η τουριστική αστυνομία που σχετικά πρόσφατα είχε καταργηθεί.